Τελευταία μέρα της επίσκεψής μου στη Μυτιλίνη και ίσως η πιο αισιόδοξη μέρα. Επισκέφτηκα την Κυψέλη, έναν ανοιχτό τόπο, ένα κέντρο ημέρας και διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, που τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους μπορούν να έχουν αισιοδοξία για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία την επόμενη μέρα. Η Κυψέλη κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ουσιαστική δουλειά, έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν τα παιδιά, οι ενήλικες στην κοινότητα και να αποϊδρυματοποιηθούν. Να προλάβουμε δηλαδή την ιδρυματοποίηση και τον εγκλεισμό τους σε κάποιο τύπου δομή. Είναι σημαντικό σε όλη την Ελλάδα και δι' στην ακριτική Ελλάδα να μπορούμε να έχουμε τέτοιου τύπου δομές. Ανοιχτές δομές, προσβάσιμες, ανοιχτές στην κοινωνία και την κοινότητα. Αλλά μπορώ να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί γενικότερα από τη Μυτιλίνη. Γιατί είναι ένα νησί, ξαναλέω, ένα ακριτικό μας νησί, στο οποίο υπάρχουν πολλές και ιστορικές κοινωνικές δομές. Κοινωνικές δομές για την προστασία των ηλικιωμένων, η Αγιάσο, το κέντρο πρόνοιας Βορείου Αιγαίου, αλλά και στην Αγία Παρασκευή που επισκεφθήκαμε το εξαιρετικό γυροκομείο το οποίο υπάρχει εκεί, αλλά βέβαια και άλλες ανοιχτές δομές όπως αυτές των παιδικών κατασκηνώσεων που παλεύουμε εδώ και ένα χρόνο να βοηθήσουμε τον Δήμαρχο και την τοπική αυτοδιοίκηση έτσι ώστε να λειτουργήσουν ξανά. Παίρνουμε πολύ σοβαρά το ζήτημα της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Πρέπει να μην καταπατάτε, να μην λαιλατείτε η δημόσια περιουσία και όπου έχει γίνει αυτό, είτε για σεβασμό προς την ίδια τη δημόσια περιουσία, είτε ακόμη περισσότερο για την δημιουργική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους καλοκαιρινούς μήνες, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να ξαναλειτουργήσουν στις πιο υψηλές συνθήκες που μπορούμε να τις κρατήσουμε. Είναι μεγάλη τιμή να μας επισκέπτεται σήμερα στο νησί μας η κυρία Μιχαηλίδου, υπουργός Εργασίας, η οποία δείχνει τόσο μεγάλη ευαισθησία στα άτομα με ειδικές ικανότητες. Επισκέφθηκε την Κυψέλη, ένα στόχος ο οποίος είναι πυλώνας στήριξης για τις οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη στο νησί μας και για τις οποίες εμείς στεκόμαστε με την ευαισθησία μας τόσο κοντά ως Δήμος. Τη ζητήσαμε να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση και θέλω να πιστεύω, είμαι βέβαιος δηλαδή, ότι είναι δίπλα μας και σε κάθε αίτημά μας το ικανοποιεί άμεσα. Έχουμε την αίσθηση, την πεποίθηση αλλά και την βούληση όλοι μας να αναπτύξουμε αυτό το κέντρο την Κυψέλη, να το επεκτείνουμε, να αποκτήσουμε ως Δήμος και να συμβάλλουμε σε αυτό για νέες δομές, γιατί αυτά τα άτομα τα οποία είναι εδώ, έχουν ανάγκη οι ίδιες οι οικογένειές τους και σε αυτή την κατεύθυνση όλοι μας στεκόμαστε με το βλέμμα εκεί. Θέλω να την ευχαριστήσω και πάλι όχι μόνο γι' αυτό αλλά και την ευαισθησία που δείχνει για τις παιδικές κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ. Είναι κοντά μας, είναι κοντά στο Δήμο μας και στις οικογένειες των παιδιών που έχουν ανάγκη μετά από τον διετή εγκλεισμό της πανδημίας να βγουν και να διασκεδάσουν, να διαπαιδαγωγηθούν στις κατασκηνώσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα, την επόμενη σεζόν, θα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε αυτές τις κατασκηνώσεις με τη βοήθεια της κυρίας Μιχαηλίδου, η οποία μας υποσχέθηκε και υλοποιεί αυτή την αποκατάσταση, την λαιλατημένη δομή μετά από την αποχώρηση και την βία κατάληψή της από την ΜΚΟ. Είμαστε βέβαιοι ότι ξεκινώντας το επόμενο διάστημα, αφού έγιναν όλες οι μελέτες, θα εγκαταστήσουμε εκεί και θα φιλοξενήσουμε παιδιά όχι μόνο από τη Λέσβο αλλά και από όλη την Ελλάδα και ευελπιστούμε και παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και να πω το εξής, ότι ευχαριστώ τον Δήμαρχο όχι μόνο για την επιμονή του για το να ξαναπάρουν οι κατασκηνώσεις μπροστά, αλλά επειδή στα άτομα με αναπηρία είναι δίπλα. Είναι δίπλα ο Δήμος, συγκεκριμένα ο Δήμαρχός μας εδώ, είναι δίπλα τόσο στην ενίσχυση των δομών κλειστών όπου μένουν οι ωφελούμενοι το βράδυ, αλλά και δομών ανοιχτών όπως αυτού της Κυψέλης, αλλά και είναι από τους λίγους Δήμους που έχουν ενεργοποιήσει προγράμματα απασχόλησης οι ίδιοι ατόμων με αναπηρία. Προγράμματα απασχόλησης του πρώην ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην αποϊδρυματοποίηση, στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην όσο των δυνατόν πιο ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Οπότε, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.